Βαρύ το πλήγμα για τους ρεπουμπλικανούς αντιπάλους του Τραμπ, η βαριά ήττα της Λιζ Τσέινι, της μεγαλύτερης πολέμιου του πρώην Προέδρου, στις εσωκομματικές εκλογές του Wyoming. Η οργάνωση Lincoln Project, που αποτελείται από ρεπουμπλικανούς και δημοκρατικούς, σε ανακοίνωσή της λέει ότι αυτή η ήττα σηματοδοτεί το τέλος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και αυτό που απομένει είναι μια αυταρχική εθνικιστική αίρεση αφιερωμένη στον Τραμπ. Πρέπει να είμαστε πολύ ξεκάθαροι για την απειλή που αντιμετωπίζουμε και για το τι απαιτείται για να την νικήσουμε. Έχω πει από τις 6 Ιανουαρίου ότι θα κάνω ό,τι χρειάζεται για να διασφαλίσω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα είναι ποτέ ξανά κοντά στο Βαλ γραφείο. Και το εννοώ. Στη διαδικασία κέρδισε η αντίπαλος της Τσέινι, η 59χρονη δικηγόρος Χάριετ Χάγκεμαν, που υποστηρίχθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ. Το Wyoming μίλησε εξ ονόματος όλων σε αυτή τη μεγάλη χώρα που πιστεύει στο αμερικανικό όνειρο, που πιστεύει στην ελευθερία και αναγνωρίζει ότι τα εθνικά μας δικαιώματα, η ελευθερία του λόγου, η ελευθερία της θρησκείας και η ίση προστασία και η δικαιοσύνη προέρχονται από το Θεό. Δεν προέρχονται από την κυβέρνηση και η κυβέρνηση δεν μπορεί να τα κλέψει αυτά. Κατοχόμενη από την πολιτεία όπου ο Τραμπ κέρδισε πάνω από το 70% των ψήφων το 2020, η Χάριετ Χάγκεμαν τάσσεται υπέρ της θεωρίας ότι η έκβαση των εκλογών ήταν το αποτέλεσμα νοθείας και ότι ο Ρεπουμπλικανός πρώην Πρόεδρος κέρδισε παρότι δεν υπάρχει καμία απόδειξη.